Νιώθεις ότι είσαι ερωτευμένη με τον Νικό? Επέζανε. Γιατί εγώ προσωπικά όταν σας βλέπω, εγώ όταν σας βλέπω, νιώθω ότι υπάρχει κάτι. Υπάρχει. Αλλά νιώθω ότι δεν υπάρχει έρωτας. Ερωτευμένη, νιώθω ότι αρχίζω να ερωτεύομαι, κατάλαβα. Τώρα στη εβδομάδα τελικού έχουμε περάσει τα χίλια, όσο τώρα στη εβδομάδα τελικού νιώθω. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι φουλ ερωτευμένη ή ερωτευμένη. Για να το πω αυτό, μοιάζεται. Πρέπει να... Ναι. Να τα διαγράψω. Πιστεύεις ότι ο Νίκος μπορεί να το κάνει αυτό μόνο και μόνο για το παιχνίδι? Όχι. Πάντως μου αρέσει που στη θέση του ανακριτή βάλαμε τη Σωτηρία, η οποία δεν έχει πει μισή αλήθεια σε όλο όσο γυρώνει στο παιχνίδι. Ούτε μισή αλήθεια. Δηλαδή αυτό ήταν, να σου πω, σαν να φάζαμε τον Μιχάουζεν ή τον Πινόκιο. Απλά ο Πινόκιο, άμα ήταν εκεί, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τη μύτη που θα μας χτύπαγε στα κεφάλια, ρε, από εκεί πέρα, Σωτηρία. Καταρχάς, μόνο 2-3 ερωτήσεις, άλλο απάντησε και μετά τα συμφραζόμενα οδηγούσαν ότι έπρεπε να δώσει άλλη απάντηση. Τι συζητάμε τώρα? Επηρεάζεσαι τον Μπελετιέ? Όχι, δεν επηρεάζομαι, αλλά άμα ξανανιώσω να. Άρα επηρεάζεσαι. Τρομερό ήταν αυτό που δεν έχει καταλάβει ότι έχει αλλάξει παρέες. Έχει κάνει. Δεν υπάρχει άτομο να μην έχει κάνει παρέα, ρε. Κάθε 2 εβδομάδες αλλάζει και παρέα. Όπου πάει με τις ψήφους της, να τις βγούνε. Τα συμφέροντά της.